Φίλοι και φίλες του Άμπελα Σπορ, καλησπέρα και πάλι. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κήπεδο της Νέας Ιωνίας, στην προπόνηση της Αλσούπολης. Μετά τον πρόεδρο, τον κύριο Σωτήρη Κατσό, σειρά έχει ο ποδοσφαιριστής της ομάδας, ο Λεωνίδας Τσούκας. Λεωνίδα, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλή χρονιά να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Εύχομαι σε όλες τις ομάδες να έχουν καλή χρονιά, υγεία, να μπορέσουμε να αθληθούμε και να παίξουμε στο γήπεδο και ό,τι καλύτερο. Λοιπόν, η Ελευθερούπολη κληρώθηκε στο δεύτερο όμιλο. Ναι, είναι ένα γειτονικό ντέρμπι, ντέρμπι μέσα στον αγωνιστικό χώρο, γιατί απ' έξω όλες οι ομάδες εδώ είναι μια γροθιά, είναι γειτονιά, δεν έχουμε κάτι να χωρίσουμε. Μέσα στον αγωνιστικό χώρο όμως, καλώς ή κακώς θα πέσουν κορμιά για το τρίποντο. Ναι, ξεκινάτε με το Χαλκιδονικό. Με την Νέα Σμύρνη. Ναι, κάθε πρώτο μάτς είναι δύσκολο, κρύβει παγίδες, μια καλή ομάδα, δυνατή ομάδα. Εμείς θα κοιτάξουμε να παίξουμε το παιχνίδι μας, αυτό που δουλεύουμε σταθερά 3 χρόνια με τον προπονητή μας. Όλα τα παιδιά έχουμε το πλάνο μας και εκεί θα πορευτούμε. Ποιος θα είναι ο στόχος της Αλσούπολης στο καινούριο πρωτάθλημα? Ο στόχος της Αλσούπολης είναι πάντα η νίκη. Όσο πιο ψηλά να βρεθεί η ομάδα, η οποία απαρτίζεται από παιδιά τα οποία είναι χρόνια στην ομάδα, έχει ένα δυνατό κορμό, ήρθαν και κάποιες προσθήκες πολύ δυνατές, έχουμε δίπλα τη διοίκηση, είμαστε μια οικογένεια και κάθε παιχνίδι το κοιτάμε ξεχωριστά, αλλά θέλουμε την νίκη. Η προετοιμασία πώς κυλάει μέχρι στιγμής? Προετοιμασία πολύ καλά, σωστά, με βάσεις, κάθε μέρα δουλεύουμε σε κάτι διαφορετικό. Είμαστε χρόνια με τον προπονητή, ήρθε και ο γυμνασίας φέτος, είμαστε μια χαρά. Προχωράμε κάθε μέρα ξεχωριστά και δουλεύουμε. Ωραία. Λοιπόν, τι να περιμένουμε από την Αλσούπολη στο καινούριο πρωτάθλημα? Τίποτα, μόνο πράξεις, λόγια καθόλου. Ό,τι είπαμε, είπαμε. Συνεχίζουμε στο γήπεδο. Καλή σεζόν και κάθε επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά.